Σε ό,τι αφορά το διδακτηριακό, ο Γενικός Επιθεωρητής Δημήτρης Σάρος αναφέρεται στην άσκησή του και στο πρόβλημα της σχολικής στέγης. Τα σχολεία είναι κακώς διηρημένα και αμυνώς φωτιζόμενα. Το σπουδαιότερο όμως είναι η ανεπάρκειά τους λόγω αύξησης του μαθητικού πληθυσμού και η κακή κατάσταση των σχολικών κτηρίων που στεγάζονται σε νοικιασμένα και μερικές φορές σε ακατάλληλα κτίρια. Γίνεται συνεπώς εύκολα αντιληπτό ότι η ανέλεξη νέων εκπαιδευτηρίων στη Δράμα απαιτούσε μεγάλα χρηματικά ποσά που δύσκολα πήγαν σε θέση να διαθέσουν εκείνοι που έπαιρναν την πρωτοβουλία για την ανέλεξή του. Αλλά ο Χρυσόστομος είχε, ανοίγω εισαγωγικά, είχε πηγή ακένωτων την εθνουσία, φορολογία και την γεωνοδορία των κατοίκων της Δράμας με πόρους από συνεισφορές των εύκολων κυρίως κάποιων παραγωγών και εμπόρους της πόλης και της περιοχής της, αλλά και του ιδίου προσωπικά. Είναι γνωστή εξάλλου, αναφέρουν και οι πηγές, η παρημιώδης αφιλοχρηματία του και η πίστη του στο θρίαμβο του έθνους. Σε συνεργασία με τους δημοχέροντες, συγκρότησε ο Χρυσόστομος μία μεγάλη ερανική επιτροπή και ανέθεσε σε αυτή να συγκεντρώσει τα χρήματα, τα χρηματικά ποσά για την ανέγερση των εκπαιδευτηρών, των εκπαιδευτηρίων Δράμας τα οποία σώζονται μέχρι σήμερα. Επειδή όμως τα χρήματα της ερανικής επιτροπής δεν επαρκούσαν, απευθύνθηκε τότε ο Χρυσόστομος με τη σχολή του και εξασφάλισε από το επιμελητήριο Μελά στην Αθήνα το υπόλοιπο ποσό των 1.500 λιρών Οθωμανικών με υπόσχεση για επιπλέον επίδομα για τα επόμενα 3 χρόνια σε επίγουσες ανάγκες. 16. Ναι, εδώ είναι μια επιστολή που απευθύνεται στον Γενικό Πρόξενο της Θεσσαλονίκης και λέει ότι εγκρίθηκαν 1.500 Οθωμανικές λίρες για την ανέγερση των εκπαιδευτηρίων Δράμας. Η μελέτη και τα αρχιτεκτονικά σχέδια των εκπαιδευτικών Δράμας έγιναν με την επίβλεψη του Αθηναίου αρχιτέκτονα μηχανικού Γεωργίου Χατζημιχαήλ. Το μεγαλοπρεπές αυτό κτίριο, κόσμο λαμπρό της μαρτυρικής πόλης, με ιστορικές και τιμημένες μορφές συνδεδεμένη, η παρουσία του διατηρείται ακόμη και σήμερα σε καλή κατάσταση. Η ανέγερση των εκπαιδευτηρίων, ύστερα από πολλές διακοπές, επαναλαμβάνω, από πολλές διακοπές λόγω παρεμβάσεων της τοπικής Οθωμανικής Αρχής, ολοκληρώθηκε γύρω στα 1909. Ο Χρυσόστομος, βαθιά συγκινημένος, έβλεπε τα οράματά του, οι κόποι και οι αγώνες του, οι θυσίες και η ανάγνωση του ίδιου προσωπικά στην ανέγερση των εκπαιδευτηρίων, έβρισαν τη δικαίωση των αγώνων του στο μεγάλο αυτό εκπαιδευτικό γεγονός που γιορτάστηκε με τη συμμετοχή κλήρου και λαού. Ο Χρυσόστομος όμως απουσιάζει. Παρά τη θέλησή του, εκτοπίστηκε 2 φορές από την έδρα του. Από 30 Αυγούστου 1907 μέχρι 17 Αυγούστου 1908, η πρώτη εξορία. Και από 10 Ιουνίου 1909 έως 11 Μαρτίου 1910 η δεύτερη εξορία. Το Πατριαρχείο πιέστηκε πάρα πολύ από την υψηλή πύλη και αναγκάστηκε να μεταθέσει τον Χρυσόστομο στη Μητρόπολη της Σμύρνης, όπου έμεινε από το 1910 ως το 1922. Τελικά εκεί οδηγήθηκε στο ένδοξο μαρτύριο. Έπειτα από φρικτά βασανιστήρια, από τον φανατισμένο τουρκικό όπλο προφυλακίστηκε, βάναυσα και βρήκε μαρτυρικό θάνατο στις 27 Αυγούστου 1922. Επόμενη.